για χάρη του φυσικού αερίου θυσιάζουν χωρίς να έχει γίνει κανένας διάλογος ή πάνε να θυσιάσουν τη Δυτική Μακεδονία. Τι κάνουμε εμείς? Πριν από λίγο άκουσα η άλλη μια φορά τον αρμόδιο υπουργό να λέει το εξής, ότι οι λιγνίτες πρέπει να κλείσουν μονάδες γιατί μας βάζουν μέσα. 400 εκατομμύρια φέτος, 200 πέρσι, 250 πρόπληση. Και δεν τρέπονται όταν μπορούσαν να πάρουν και δωρεάν δικαιώματα και να πάρουν τα άδεια όπως πήραν οι μονάδες φυσικού αερίου. Δεν μας είπε 15 χρόνια πώς επιδοτούνται όλες οι μονάδες φυσικού αερίου για να είναι ανταγωνιστικές και πόσο πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής της ΑΠΕ τις τιμολογούμενες καθαρή ενέργεια. Αλλά ο λιγνίτης για 2 χρόνια που ανέβηκε τα δικαιώματα σε ουτού τα στοχοποιούν. Αυτά είναι όλα τερτύπια. Σας είπα, είναι ασκημένο παιχνίδι. Μένει στο χέρι το δικό μας ή να τα αποδεχτούμε, να τελειώσει μια περιοχή ή να αντισταθούμε. Αρχής γενομένης. Και μια και είναι σήμερα το σύνολο των φορέων εδώ. Αρχής γενομένης. Μια και 5 μήνες δεν κάναμε ενδεχομένως αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε ή έπρεπε να κάνουμε. Με την έλευση του υπουργού πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Μια εβδομάδα προσπαθούσαμε να μάθουμε το πρόγραμμά του για να βγάλουμε και τα ανάλογα δελτία τύπου. Πριν από λίγο μάθαμε ότι, αν δεν αλλάξει κάτι, ότι 3.30 ώρα το Σάββατο θα γίνει μια ημερίδα στον Παντελίδη. Οφείλουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι να ξαναβγάλουμε δελτία τύπου, όπου να καλούμε όλη την κοινωνία να διαμαρτυρηθούμε, να είμαστε 2.30 ώρα έξω από τον Παντελίδη, για να πούμε ότι δεν δεχόμαστε τα που γίνεται. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό πέρασε. Εξαγγέλνουν κάθε μέρα και εμείς δεν μιλούσαμε. Πρέπει να είμαστε και εκτός αν αποδεχόμαστε ή δεχόμαστε αυτά που θέλουν να κάνουν. Και μέχρι το Πάσχα θα έλεγα μπορούμε εδώ και αύριο και μεθαύριο να προγραμματίσουμε τουλάχιστον 15 δράσεις. Σε 10 μέρες δήμαρχε μπορούμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε να νεκρώσει όλος ο νομός. Νομίζω κάτι που Γιάννης του Καραβασίλης. Σε 20 μέρες να βάλουμε 50 λεωφορεία, όλοι να συνεισφέρουμε, κατεβούμε στα Υπουργεία. Σε 30 μέρες μια σειρά από δράσεις. Είναι πολλές να βρεθούμε. Για να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορείτε να αποφασίσετε για εμάς χωρίς εμάς. Δεν θέλω να κουράσω, είναι η ώρα του αγώνα και να είστε βέβαιοι ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει.